Τον απόλυτο τρόμο βίωσε ο δικαστικό επιμελητή που δέχθηκε επίθεση με αλυσοπρίωνο από ένα 42χρονο στι Αρχάνε. Μάλιστα, η απίστευτη περιπέτειά του δεν τελείωσε εκεί, καθώ έπειτα σύμφωνα με πληροφορίε ακολούθησε η επεισοδιακή καταδίωξή του, όπου ο 42χρονο φέρεται να προσπάθησε δύο φορέ να κλείσει στον υπάλληλο το δρόμο με το όχημά του. Μόλι λοιπόν αντίκρισε ο δικαστικό επιμελητή, προσπάθησε να το επιτεθεί με το ξυλοκοπτικό και μάλιστα τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του και προσπάθησε δύο φορέ ενώ ήταν ο δικαστικό επιμελητή αναχωρούσε χωρί να κάνει την επίδοση του εγγράφου, τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του ο πολίτη και με το έχοντα μέσα στο αυτοκίνητο το ξυλοκοπτικό και προσπάθησε δύο φορέ να του κλείσει το δρόμο και να το επιτεθεί με το ξυλοκοπτικό. Ο 42χρονο πέρασε σήμερα το κατόβλητο δικαστικού μεγάρου στο Εράκλειο προκειμένου να απολογηθεί. Αφορμή για τη σφοδρή επίθεση φέρεται κατά πληροφορίες να αποτέλεσε η επίδοση ενός εξοδίκου από το θύμα που αφορούσε οφειλή της τάξης των 92 ευρώ. Θα έλεγα ότι εδώ επρόκειτο για μία συνήθη ε, πράξη επίδοσης ε, ενός εξοδίκου. Το έγγραφο ήταν απλά μία εξόδικη όχληση της τράπεζας ότι ε, λόγω της αλλαγής που υπάρχει στο νομικό καθεστώς της τράπεζας γνωστοποιούσε ότι υπήρχε, γνωστοποιούσε στον πολίτη ότι υπήρχε απλά μία οφειλή από μία θηρίδα της τάξης των 92 ευρώ. Μια, σα λέω ασήμαντη κυριολεκτικά, δηλαδή μιλάμε για ένα ίσονο σημασία περιστατικό που δεν δικαιολογούσε σε καμία περίπτωση αυτή την αντίδραση. Αυτό που σύμφωνα με τον δικηγόρο κ. Καραγιάννη προκαλεί έκπληξη είναι το γεγονό ότι δεν πρόκειται για μια ευνηδιαστική συνάντηση, καθώ όπω περιγράφει ο δικαστικό επιμελητή, είχε επικοινωνήσει με τον 42χρονο για την παράδοση του εγγράφου. Έτσι λοιπόν, θήτη και θύμα έδωσαν συνάντηση, χωρί ωστόσο ο δικαστικό επιμελητή να ξέρει τι πρόκειται να ακολουθήσει. Αυτό το οποίο προξενεί απορία σε όλου μα είναι ότι προηγήθηκε συνεννόηση του δικαστικού επιμελητή με τον παραλήπτη τη εξώδικη δήλωση και μάλιστα είχαν κλείσει ραντεβού και τον περίμενε το δικαστικό επιμελητή. Ω ένα απαράδεκτο περιστατικό, χαρακτηρίστηκε από την Ομοσπονδία Δικαστικών Λειτουργών που τόνισε εμφατικά πω οι δικαστικοί επιμελητέ δεν επιτρέπεται να μετατραπούν σε εξηλαστήρια θύματα οποιασδήποτε αντιδικία. Το συμβάν αυτό δεν είναι ούτε το πρώτο, ούτε πρόκειται να είναι και το τελευταίο κατά συναδέλφων μα. Καταδικάζουμε περίφραστα και με την πράξη του συγκεκριμένου προσώπου. Οι δικαστικοί επιμελητέ δεν επιτρέπεται να μετατραπούν σε ξυλαστήρια θύματα οποιασδήποτε αντιδικία. Στου δικαστικού επιμελητέ έχουν ανατεθεί συγκεκριμένε αρμοδιότητε και εξουσίε από το ελληνικό κράτο. Οι δικαστικοί επιμελητέ υλοποιούν και εφαρμόζουν τι αποφάσει των ελληνικών δικαστηρίων.